κάμπινγκ των αγωνιστικών κινήσεων και της μαθητικής αντίστασης. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που είστε στην εκδήλωση υποστήριξης και αλληλεγγύης στον αγώνα των κατοίκων ενάντια στην καταστροφή της Χαλκιδικής. Βρισκόμαστε εδώ αυτές τις 10 μέρες και μέχρι τις 2 Αυγούστου, νέοι και νέες από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Είμαστε πολιτικός χώρος, φοιτητικά και μαθητικά σχήματα και ξέρουμε ότι ο αγώνας που δίνουμε στον τόπο μας, στην περιοχή μας, στη σχολή μας, στο σχολείο μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον αγώνα που δίνει κάθε κομμάτι αυτού του λαού που αγωνίζεται, που τολμάει να σηκώνει το κεφάλι και να παλεύει ενάντια σε αυτή την πολιτική που διαλύει τις ζωές μας. Έτσι αντιλαμβανόμαστε και την παραμονή μας εδώ. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα μήνυμα υποστήριξης και αλληλεγγύης, που ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο η φυσική μας παρουσία εδώ, αλλά είναι και το μετά. Θέλουμε, επιστρέφοντας πίσω στις περιοχές μας, στα σχολεία μας, στις σχολές μας, να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα, που έχει κάνει τα μάτια όλου του λαού που αγωνίζεται σε αυτή τη χώρα να είναι στραμμένα με ελπίδα σε αυτόν τον αγώνα, ότι θα νικήσει, ότι θα ανοίξει το δρόμο. Και όχι μόνο να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα της Χαλκιδικής που αγωνίζεται και αντιστέκεται, αλλά και να αναπτύξουμε τους δικούς μας αγώνες. Να είμαστε κι εμείς ένα αριάκι που θα χυθεί σε ένα ποτάμι. Ο αγώνας αυτός είναι και δικός μας αγώνας. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν αντιμέτωποι με ένα στρατόπεδο που λυτεί και δεμένει στην υπηρεσία της εταιρείας. Η καναδική κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος με όλους τους μηχανισμούς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι τοπικοί παράγοντες που έχουν ξεπουληθεί στην εταιρεία, τη γνωστή μας εταιρεία Eldorado Gold, η οποία ήρθε εδώ στην περιοχή να βγάλει τα αμύθιτα κέρδη, δίνοντας ένα μερίδιο στην ελληνικός χρυσός. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα στρατόπεδο που απέναντι σε χιλιάδες κατοίκους και παρά τις αντιδράσεις της πλειοψηφίας των τοπικών πληθυσμών εδώ στη Βορειοανατολική Χαλκιδική και ενός δυναμικού κινήματος αλληλεγγύης που έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στην υπόλοιπη χώρα και με αφετηρία τη γειτονική Θεσσαλονίκη, τολμούν να απαντούν με χημικά, ξύλο, διώξεις, στημένα δικαστήρια, προηλημένες αποφάσεις, όλα στην υπηρεσία της επένδυσης. Βλέπουμε και έχουμε γίνει όλοι μας μικροί ειδικοί, μικροί detective, μικροί επιστήμονες, βλέποντας πραγματικά πώς προκειμένου να προωθηθούν τα συμφέροντα της εταιρείας των κυβερνήσεων, παρακάμπτεται ολόκληρη βιτρίνα των θεσμικών νόμων, των κανόνων, που ξέρουμε ότι υποτίθεται ότι ίσχυαν σε όλη την υπόλοιπη μας ζωή. Και φυσικά είναι και η πάγια τακτική των εταιριών και αυτής εδώ της εταιρείας που έχει έρθει στην περιοχή, προκειμένου να προωθήσει τα σχέδιά της, να προσπαθεί να χτυπήσει τις αντιδράσεις, να διασπάσει το κίνημα και να προκαλέσει αντιθέσεις στους τοπικούς πληθυσμούς. Εδώ είναι με τη μορφή των θέσεων εργασίας. Στόχος τους το διέρη και βασίλευε. Και φυσικά να αποκόψουν τους εργαζόμενους από τους φυσικούς τους συμμάχους, οι οποίοι αύριο εργαζόμενοι θα υποστούν ό,τι δεν φαντάζονται ακόμη. Παρά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία αναβάλει για ένα χρόνο τις εργασίες εξόρυξης χρυσού, ξέρουμε, έχουμε αποκτήσει την οριμότητα και το βλέπουμε ότι η επένδυση είναι εδώ. Δεν μας ξεγελάνε. Μόνο στα τοπικά site θα μπορούσε να δει κανείς πριν από 10 μέρες ότι η εταιρεία μεταφέρει τόνους χώμα για τη συνέχιση των εργασιών. Οι υπογραφές είναι εκεί, το βουνό και η ευρύτερη περιοχή θεωρούνται ιδιοκτησία της εταιρείας και φυσικά είναι η καταστολή και η τρομοκρατία που εντείνεται με την προφυλάκηση ακόμα 2 αγωνιστών κατοίκων.
είναι φανερό ότι η κυβέρνηση και η εταιρεία δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω εύκολα. Η περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, αν και δεν έχει κηρυχθεί επίσημα, παρουσιάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά μιας ειδικής οικονομικής ζώνης. Μιλάμε για μια περιοχή στην οποία εφαρμόζεται ένα ειδικό καθεστώς όσον αφορά την οικονομική λειτουργία, τη χαμηλή φορολογία στις εταιρείες, τις διευκολύνσεις που απολαμβάνουν προκειμένου να προωθήσουν τα project τους, το ειδικό καθεστώς εργασιακό το οποίο μπορεί να εφαρμόσει η εταιρεία προκειμένου να πετύχει τα κέρδη και τους συντελεστές που έχει βάλει. Και ακόμα και αν αυτή τη στιγμή παρουσιάζει υποτιθέμενες αυξήσεις μισθών, προσλήψεις χωρίς αντικείμενο ακόμα, το κάνει γι' αυτό το λόγο, για το διέρει και βασίλευε και ξέρουμε πολύ καλά τι ακολουθεί. Εικόνες υπάρχουν από πάρα πολλές χώρες, οι ονομαζόμενες από τους περισσότερους χώρες τρίτου κόσμου. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο που σκοπεύει να μετατρέψει την περιοχή σε ανοιχτή πληγή, να δηλητηριάσει νερό, αέρα και έδαφος, πίσω του να αφήσει κατεστραμμένη την τοπική οικονομία, κατεστραμμένες οικογένειες, κατεστραμμένη υγεία. Το σχέδιο έχει και προοπτική επέκταση, το ξέρουμε. Πάντως μόνο για αρχή υπόσχεται στην εταιρεία αμύθιτα κέρδη του ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ ακριβώς επειδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Χαλκιδικής. Όχι μόνο επειδή κάθε φωνή οφείλει να υψωθεί ενάντια σε αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει στην περιοχή. Όχι μόνο σε ένδειξη αλληλεγγύης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά γιατί η εικόνα της Χαλκιδικής είναι μία εικόνα από το μέλλον. Καταλαβαίνουμε ότι ολόκληρη η χώρα προορίζεται να μετατραπεί σε μία ειδική οικονομική ζώνη. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε project ανάλογα που προωθούνται σε Θράκη, Γιάννενα, Κιλκής, Νιγρίτα, μέχρι και την Πελοπόννησο. Project τα οποία έχουν επίσης με αγωνία τα μάτια τους στραμμένοι οι διάφοροι παράγοντες στο αν θα προχωρήσει το πείραμα της Χαλκιδικής. Και αυτό το ξέρουμε. Αλλά και γιατί όλοι μας, και εμείς που ζούμε στα αστικά κέντρα, και εμείς που είμαστε στα σχολεία μας, οι γονείς μας που είναι εργαζόμενοι και οι γενιές που έρχονται, ξέρουμε ότι θα ζήσουν ένα ειδικό καθεστώς με τα μέτρα που συνεχώς διαλύουν τη ζωή μας. Όλο αυτό το σκηνικό, το σίγουρο είναι ότι πολλαπλασιάζεται από ένα παράγοντα. Συνολικότερα αυτή η χώρα βρίσκεται στον κλειό ισχυρότερων οικονομιών, χωρών αμερικάνικων, ευρωπαϊκών, οι οποίες προωθούν εδώ πέρα τις επενδύσεις τους, τα κεφάλαιά τους, τα συμφέροντά τους, σε πιο αδύναμες οικονομίες όπως η χώρα μας. Επεκτείνονται, είναι ο λεγόμενος υπεριαλισμός, που γι' αυτό το λαό αυτής της χώρας πολλαπλασιάζει την εκμετάλλευση και τους κινδύνους. Δεν μας φτάνει δηλαδή ο εσωτερικός αντίπαλος, η κυβέρνηση και οι διάφοροι Έλληνες κεφαλαιούχοι. Δεν μας φτάνει. Υπάρχει και ο εξωτερικός εχθρός. Ανάλογες περιπτώσεις εμφανίζονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μια χούφτα χώρες, οι κυρίαρχες δυνάμεις που εφορμούν να αρπάξουν γη, νερό, ορυκτό πλούτο και τους κόπους των λαών. Είναι η μορφή της σύγχρονης αποικιοκρατίας αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Ο ρόλος του Μπόμπολα και των ομοίων του, των μεγάλων επιχειρηματιών, των στελεχών του τραπεζικού κόσμου που δήθεν αναλαμβάνουν να σώσουν τη χώρα και να φέρουν την ανάπτυξη, είναι να καταφέρουν να δείξουν στους εταίρους ότι είναι εγγυητές της ασφάλειας των επενδύσεών τους. Είναι να αρπάξουν ό,τι μπορούν. Έχουν τα κλειδιά και
και προχωράνε. Έχουν στην υπηρεσία τους, ή πολλές φορές και είναι και οι ίδιοι, πολιτικά πρόσωπα, τα δικά τους κυβερνώντα κόμματα. Αποφασίζουν με βάση τα συμφέροντά τους, χρησιμοποιώντας μηχανισμούς καταστολής, την αστυνομία, τα ΜΑΤ, τους εισαγγελείς, τους δικαστές, όλα στην υπηρεσία τους. Δεν μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους έξω από την αγκαλιά των λεγόμενων προστατών τους. Ήταν χθες ο Ποδοσάκης με την καναδική TVX, σήμερα είναι ο Πόπολας με την καναδική Eldorado. Η ελληνική κυβέρνηση φυσικά υπόσχεται να διαμορφώσει το τέλειο περιβάλλον. Κάνει καλά τη δουλειά της. Απελευθερώνει από όλους τους περιορισμούς τη δράση της εταιρείας, τους δασμούς, τη φορολόγηση και υπόσχεται φθηνή εξόρυξη και φθηνό εργατικό δυναμικό. Αυτό το λένε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, να γίνουμε ελκυστικοί. Δήθεν ότι αυτό θα φέρει ανάσα στον κόσμο που υποφέρει όταν η ανάπτυξη θα έρθει, είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχουμε ακούσει. Για αυτούς είναι στοίχημα να περάσει το πείραμα της Χαλκιδικής. Γι' αυτό το λόγο δεν θα κάνουν εύκολα πίσω από την επένδυση. Γι' αυτό το λόγο ξέρουμε πως ο αγώνας θα είναι παρατεταμένος και μεγάλης έντασης. Σχετικά με τη λεγόμενη ανάπτυξη, πριν κλείσω. Οι χειρές εικόνες από το τι σημαίνει ανάπτυξη, γιατί όλοι έχοντας έρθει σε επαφή με κόσμο που θεωρεί ότι η επένδυση είναι κάτι καλό, ότι αυτοί εκεί πέρα τρελάθηκαν και ότι θέλουν να διακόψουν την ανάπτυξη της χώρας. Οι χειρές εικόνες από το μέλλον λοιπόν έρχονται από τις σημερινές συνθήκες διαβίωσης του εξαθλιωμένου πληθυσμού των χωρών που εδώ και χρόνια εμφανίζουν τους μεγαλύτερους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης στον πλανήτη όπως η Ινδία και η Βραζιλία. Χώρες στις οποίες η λαϊλασία του φυσικού πλούτου βαφτίζεται ανάπτυξη. Το χαμηλό κόστος εξόρυξης, καλλιέργειας των εδαφών, τα φθηνά εργατικά χέρια, τα έργα κολοσιαίων διαστάσεων που εκτοπίζουν και εξοντώνουν χιλιάδες κόσμο, ειδικά της Υπαίθρου, ανεβάζουν τους οικονομικούς δείκτες. Αυτά ανεβάζουν τους οικονομικούς δείκτες. Ανάπτυξη για ποιον λοιπόν? Τι να πούν αυτοί οι οικονομικοί δείκτες για εμάς που αυτή τη στιγμή μετατρεπόμαστε σε σύγχρονους σκλάβους? Μας πετάνε έξω από το σύστημα παιδείας, το σύστημα υγείας και μας στέλνουν σε μια ουρά στην ανεργία. Τι να πούνε αυτοί οι οικονομικοί δείκτες στους ανθρώπους της Χαλκιδικής που βλέπουν τον τόπο τους να καταστρέφεται και τη ζωή τους? Και τέλος πάντων, ποιος πάει να σώσει αυτή τη χώρα? Ποια είναι τελικά αυτή η χώρα? Δεν είναι οι άνθρωποι της? Δεν είναι εκείνοι που ζουν και εργάζονται και μοχθούν καθημερινά? Εκείνοι που παράγουν σε αυτό τον τόπο το μέλι, την ελιά, το κρασί, τα ψάρια, οι άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά, δεν είναι αυτή η χώρα? Αυτούς ποιος θα τους σώσει? Ταυτόχρονα αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν και το άλλο κόλπο. Με τις πλάτες των κυβερνήσεων επιστρατεύουν καραβάνια μη κυβερνητικών οργανώσεων για να ανακουφίσουν δίθεν τον πόνο των πληγέντων πληθυσμών. Αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθόλου μη κυβερνητικές δεν είναι, και χρηματοδοτούνται με εκατομμύρια προκειμένου να παίξουν αυτό το βρώμικο παιχνίδι. Αλλά όπως πάντα και χιλιετίες τώρα, μπροστά πήγαιναν οι Ιεραπόστολοι και πίσω ο κατακτητικός στρατός. Τέλος πάντων, τελειώνω λέγοντας ότι για μας οι απαντήσεις βρίσκονται στη φύση και στο χαρακτήρα αυτού του συστήματος. Μόνο του μέλημα είναι το κέρδος και η επέκταση του κέρδους του. Είναι ο καπιταλισμός, υπεριαλισμός που δεν γνωρίζει όρια, δεν θα σεβαστεί την ανθρώπινη ζωή, ούτε τη φύση. Μπροστά στα μάτια μας και για τα επόμενα χρόνια ξεδιπλώνεται η σκληρή πραγματικότητα της αναμέτρησης δύο κόσμων. Και όπως αυτοί συνασπίζουν τις δυνάμεις τους, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, απέναντι σε μας, έτσι και εμείς έχουμε καθήκον να συνασπίσουμε τις δικές μας δυνάμεις σε ένα μέτωπο αντίστασης όλου του κόσμου που υπερασπίζεται το δικαίωμά του στη ζωή. Δεν είναι ανίκητοι και το ξέρουν. Ο κόσμος μαθαίνει στους αγώνες και το ξέρουν. Και όσο για το αν κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια,
όσο ακούγεται και φουντώνει το σύνθημα στα στόματα των ανθρώπων, με λίγα λόγια τα λέει όλα. Εδώ δεν είναι Καναδάς, δεν είναι Ελντοράντο, εδώ είναι ο τόπος μας και κάνουμε κουμάντο. Να έχουμε στο πάνελ τη Μελαχρινή που εκπροσωπεί το συντονιστικό κατοίκον Ιερισσού. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Γιώργο που εκπροσωπεί το συντονιστικό κατοίκον Μεγάλης Παναγίας και το Σωτήρη που συμμετέχει στην Επιτροπή Αγώνα της Θεσσαλονίκης και μέλος του ΚΚΕΜ Λάμδα. Ο λόγος στη Μελαχρινή. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σας καλωσορίζουμε στη Χαλκιδική που αγωνίζεται, αντέχει και θα νικήσει τον αγώνα για τη ζωή και την αξιοπρέπεια. Έναν αγώνα που μετρά 4 αδελφούς και συναγωνιστές άδικα προφυλακισμένους, πολιτικούς ομήρους ενός συστήματος που δηλώνει ευθαρσώς ότι η επένδυση θα διασφαλιστεί με κάθε κόστος. Έναν αγώνα που μετρά δεκάδες τραυματίες και πάνω από 50 υπόδικους με έολες και κατασκευασμένες κατηγορίες. Έναν αγώνα που κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα και αγκαλιάζεται από ένα συγκινητικό κύμα αλληλεγγύης από κάθε γωνιά της χώρας. Στη βορειοανατολική Χαλκιδική, σε μία έκταση 317.000 στρεμάτων δημόσιας γης που έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο, σχεδιάζεται και έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται ένα φαραωνικού μεγέθους εξορυκτικό σχέδιο από την καναδική εταιρεία Eldorado Gold. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται αποψήλωση δασικής βλάστησης έκτασης μεγαλύτερης των 2.500 στρεμάτων κρατήρας επιφανειακής εξόρυξης με αρχικά εκτιμόμενη διάμετρο 705 μέτρα και βάθος 220 μέτρα. Επιφανειακή εξόρυξη μεταλλεύματος 24.000 τόνων ημερησίως με εξκαφή και ανατίναξη ημερήσια χρήση 6 τόνων εκρηκτικών και εργοστάσιο μεταλλουργίας. Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας κλίμακας εξορυκτικής δραστηριότητας θα είναι καταστροφικές και μη αναστρέψιμες, όπως αναφέρουν σε πορίσματά τους πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτά, κινδυνεύει τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των υδάτινων πόρων της περιοχής και θα υπάρξει σημαντική πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα. Θα παράγονται
περίπου πάνω από 3.000 τόνοι την ώρα μεταλλευτικής σκόνης, βεβαρημένης με βαρέα μέταλλα, η οποία θα μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις. Η ατμοσφαιρική ρύπανση θα μολύνει και το έδαφος, καθιστώντας επικίνδυνες τις καλλιέργειες. Τα παραγόμενα μεταλλευτικά απόβλητα θα ξεπερνούν τα 182 εκατομμύρια κυβικά και θα αποθέτονται σε παρακείμενα ρέματα. Τέλος, μεταλλευτική δραστηριότητα ενέχει κινδύνους τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κατοίκους και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Η παρουσία βαραίων μετάλλων, έστω και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, προκαλεί αναιμία, υπέρταση, διαταραχές στο παιδικό νευρικό σύστημα, διατάραξη λειτουργίας αναπνευστικού συστήματος, νεφρικές βλάβες, οξείες και χρόνιες δηλητηριάσεις, γαστρεντερίτιδα, νεφρίτιδα, υπατικές βλάβες, καρκίνος, υπατίτιδα, υπατική κύρωση, ίκτερος, πιστεύω ότι φτάνει, δεν θέλουμε άλλα. Ταυτόχρονα, απειλείται και η τοπική οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλεία, την μελισσοκομεία και την δασοκομεία. Όλες αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες βασίζονται στην καλή ποιότητα του περιβάλλοντος και απειλούνται άμεσα από την επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Οι κάτοικοι συνειδητοποίησαν ότι ενώ δημόσιος πλούτος μεταφέρεται σε ιδιώτες, εξασφαλίζοντάς τους υπέρογα κέρδη, ένα δυσβάσταχτο κόστος μετακυλίεται στις τοπικές κοινωνίες. Χωρίς να έχουν ενημερωθεί και ερωτηθεί, τους επιβάλλεται μια κρατική απόφαση που δεν διασφαλίζει κανένα οικονομικό όφελος για τη χώρα και ταυτόχρονα καταδικάζει την περιοχή σε υποβάθμιση και περιβαλλοντική καταστροφή. Σε ένα ευνονούμενο και δημοκρατικό κράτος, οι αιτιάσεις, οι φόβοι και οι διαφωνίες των πολιτών που ταυτόχρονα τεκμηριώνονται με επιστημονικές μελέτες θα είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αντίθετα, το ελληνικό κράτος αρχικά αγνόησε απαξιωτικά τους πολίτες και στη συνέχεια τους αντιμετώπισε ως μία καθοδηγούμενη μειοψηφία που δρά ως τρομοκρατική οργάνωση και καταδικάζει την περιοχή σε υπανάπτυξη. Μετά την επίθεση στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός το Φεβρουάριο, η Χαλκιδική εντάσσεται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς αστυνομοκρατίας, κρατικής τρομοκρατίας, αστυνομικής αυθαιρεσίας και καταπάτησης ατομικών, πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αθρώες προσαγωγές, ακόμη και ανηλίκων μαθητών, εξαφανίσεις προσαχθέντων, πολύωρες ανακρίσεις, παράνομη λήψη γενετικού υλικού. Τον Μάρτη, οι δυνάμεις καταστολής εισβάλλουν στην Ιερισσό, πνίγοντάς την στα χημικά. Η ελληνική αστυνομία και η κυβέρνηση διαψεύδουν την αδικαιολόγητη και υπέρμετη χρήση βίας, τη ρήψη χημικών, μέσα στον προαύλιο χώρο του γεμάτου με μαθητές σχολείου, τις προσαγωγές ανηλίκων, τον τραυματισμό μαθητών και ενός ενδεκάμινου βρέφους. Τα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναπαράγουν τα δελτία τύπου της ελληνικής αστυνομίας και της κυβέρνησης. Λίγες μέρες αργότερα, ειδικές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας με πάνοπλους αστυνομικούς εισβάλλουν στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, σπάζοντας τις εξώπορτες στα σπίτια δύο συμπολιτών μας, τους οποίους συλλαμβάνουν μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών τους, των ανήλικων παιδιών τους. Μετά από την
μετά από την ανάκριση στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκη και όχι στην φυσική έδρα που είναι το δικαστικό μέγαρο του Πολυγύρου, αποφασίζεται η προφυλάκηση των δύο συναγωνιστών μας. Παρά την κλιμάκωση της κυβερνητικής επίθεσης και την οργανωμένη προσπάθεια ποινικοποίησης του αγώνα, οι κάτοικοι απαντούν ότι είναι ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα. Την ημέρα της μητέρας, γυναίκες της περιοχής διαμαρτύρονται στις σκουριές. Η διαμαρτυρία αντιμετωπίζεται με αδικαιολόγητη βία. Δύο τραυματισμοί γυναικών και τρεις συλλήψεις. Ακολουθεί μια δίκη, όπου οι πάνοπλοι άντρες της ελληνικής αστυνομίας καταθέτουν ότι απειλήθηκαν και κινδύνεψαν από μια χούφτα γυναίκες. Το μήνυμα φαίνεται να είναι σαφές. Ο καθένας μας είναι δυνητικά επικίνδυνος και εχθρός για την αστυνομία. Και όσο συνεχίζετε να αγωνίζεστε, τόσο η καταστολή θα μεγενθύνεται. Και η αγωνιζόμενη Χαλκιδική απάντησε με μια συγκλονιστική συναυλία για μια εξόρυξη που δεν θα γίνει ποτέ. Όπου χιλιάδες άνθρωποι απέδειξαν ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Όπου εκατοντάδες άνθρωποι δούλεψαν για εβδομάδες χωρίς τη συνδρομή του Δήμου, της αστυνομίας, της τροχέας, χωρίς αρχηγούς, χωρίς εντολής και εντολοδόχους και κατάφεραν να διοργανώσουν μια τεράστια εκδήλωση χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Και ότι καταφέραμε να αυτοοργανωθούμε και να δημιουργήσουμε μόνοι μας κάτι τόσο μεγάλο, ενόχλησε την εξουσία. Η ένταση της καταστολής και οι διώξεις κλιμακώθηκαν. Προσαγωγές και παράνομη λήψη γενετικού υλικού, με χρήση τόσο ψυχολογικής όσο και σωματικής βίας. Πριν λίγες μόλις εβδομάδες, η δικαιοσύνη, βασιζόμενη μόνο σε μαρτυρία αστυνομικού, ότι πιθανολογεί τη συμμετοχή στην επίθεση των κατηγορουμένων, αποφάσισε την άδικη προφυλάκηση άλλων δύο συναγωνιστών μας, παραβιάζοντας την νομοθεσία και προσβάλλοντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Στο μεταξύ, η ελληνικός χρυσός συνεχίζει να παρανομεί και το ελληνικό κράτος να αποσιωπά και να καλύπτει τις παρανομίες αυτές. Μόλυνση με βαρέα μέταλλα, ρεμάτων στην Ολυμπιάδα, παραβίαση πολεοδομικών κανονισμών, παράνομες υλοτομίες, παράνομη παρεμπόδιση διέλευσης πολιτών από δημόσιους δρόμους, οι μπάρες, τα σειρματοπλέγματα, η ιδιωτική ασφάλεια, η διαρκής παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο βουνό συνθέτουν μία εικόνα που θυμίζει Γάζα. Η περίπτωση της Χαλκιδικής είναι μία μικρογραφία μιας κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και ενός παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος που δείχνει το πιο απάνθρωπο πρόσωπό του. Η εξουσία δοκιμάζει τα όρια ανοχής της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Πολιτική αδιαφάνεια, οικονομικό σκάνδαλο, περιβαλλοντική καταστροφή, διαπλοκή, διαφθορά, αυθαιρεσία, ανομία, καταστολή, προπαγάνδα, φήμωση, συκοφάντηση, στοχοποίηση, εκβιασμοί, ξεπούλημα δημοσίου πλούτου, καταστρατήγηση πολιτικών, συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κοινωνία στη Χαλκιδική ήταν παραδοσιακά συντηρητική. Τον τελευταίο καιρό ριζοσπαστικοποιείται και οριμάζει με γρήγορους ρυθμούς και βία. Και δεν είναι εύκολη υπόθεση να μην έχεις πάνω από το κεφάλι σου το αφεντικό, τον δήμαρχο, τον αστυνόμο που να σου λέει τι να κάνεις. Δεν είναι εύκολη υπόθεση
να πρέπει να συνομιλείς, να ακούς, να καταλάβεις και να συνθέσεις απόψεις τόσων ανθρώπων με διαφορετικές πολιτικές θέσεις και φιλοσοφίες. Είναι πραγματικά πολύ, μα πολύ δύσκολο. Αλλά φαίνεται ότι εμείς εδώ τα καταφέρνουμε. Και αρχίζουμε να το εκτιμούμε. Ίσως τελικά η φυσική κατάσταση του ανθρώπου να μην είναι ο εγωισμός και η ιδιοτέλεια, αλλά η συνεργασία και η αλληλεγγύη. Εξουσία και τα φερέφωνά της ενοχλούνται όταν αντιμετωπίζουν ανθρώπους που αγωνίζονται για τη ζωή τους και το μέλλον του τόπου τους. Ανθρώπους που δεν συνηγορούν στο ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου. Δεν τρομοκρατούνται από την κρατική και παρακρατική τρομοκρατία. Δεν υποκύπτουν σε εκβιασμούς. Κυβέρνηση και εταιρείες μπορούν να παίζουν με τις λέξεις και τις τιμές των χρηματιστηρίων, αλλά δεν μπορούν να παίζουν με τις ζωές μας και τον μέλλον μας. Γιατί αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Καλώς ήρθατε στην εμπόλεμη ζώνη της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής για να αγωνιστείτε μαζί μας ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Η εξόρυξη χρυσού είναι ένα σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο περιβαντολογικό, οικονομικό και κοινωνικό. Περιβαντολογικό γιατί ήδη αποξυλώνεται δάσος. Δάσος, αρχαίγωνο δάσος. Για την κατασκευή του Open Pit, για το εργοστάσιο χρυσού, για την απόθεση αποβλήτων στα ρέματα Καρατζά και Λουτσιάνικο, για τους δρόμους πολλών χιλιόμετρων. Θα αποστραγγιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας στα 120 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας από την εξόρυξη και από τα απόβλητα. 6 περίπου τόνοι εκρηκτικών την ημέρα θα κάνουν τη γη να τρέμει. Θα έχουμε φοβερή ηχορύπανση. 3.200 τόνοι σκόνη την ώρα θα μπαίνουν στην ατμόσφαιρα. Και όταν βρέχει, όξινη βροχή από βαρέα μέταλλα θα μολύνει τα πάντα. Οικονομικό σκάνδαλο. Γιατί στο τέλος του 2003 ο δήμαρχός μας, τότε υπουργός οικονομικών, κύριος Πάχτας ή Αρ Πάχτας, με το νόμο 3220 μεταβίβασε από την TVX για λίγες ώρες το ελληνικό κράτος και αυτό μετά στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός 317.000 στρέμματα γης, τις εγκαταστάσεις της εταιρείας με όλο το μηχανολογικό εξοπλισμό, το λιμάνι του Στρατονίου, 340 σπίτια στο Στρατόνι, σε μια εταιρεία με αρχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Συνολικά για 11 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εταιρεία πήρε παράνομες επιδοτήσεις 15,5 εκατομμύρια ευρώ και με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά γιατί το ελληνικό κράτος έχει πλεονάσματα, έκανε αίτηση
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να μην τα επιστρέψει η εταιρεία αυτά τα χρήματα πίσω. Η εταιρεία μέχρι το 2010 δεν πλήρωσε κανένα φόρο εκτός από το 2007 όταν σε μία συναλλαγή μετοχών κέρδισε 184 εκατομμύρια ευρώ. Η μαγική χρονιά όμως ήταν το 2012, όπου ένα κομμάτι της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός πουλήθηκε στην Ελντοράντο για 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η τρέλα όμως στην όλη υπόθεση ήταν όταν ακούγομαι τον κύριο Μανιάτη σε διάφορα συνέδρια, τότε υφυπουργός περιβάλλοντος, τώρα υπουργός περιβάλλοντος, ότι οι προοπτικές κερδών για αυτή την εταιρεία είναι 22 δις ευρώ. Καταλαβαίνετε δηλαδή, τα 60.000 ευρώ έγιναν 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια και θα γίνουν 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Κοινωνικό σκάνδαλο. Γιατί θα υπάρξει λαιλασία σε όλους τους άλλους επαγγελματικούς χώρους. Γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία, μελισσοκομεία, τουρισμός, κατασκευή κατοικιών, όπου απασχολούνται 130 επαγγέλματα, από τους τοπογράφους στην αρχή μέχρι αυτούς που περνάνε κουρτίνες. Υποτίμηση στην αξία των υπάρχοντων κατοικιών. Υποχρεωτικές απαλωτριώσεις ήδη έχουν αρχίσει στη Μεγάλη Παναγία. Με το μεταλλευτικό κώδικα δεν έχουν καμία σχέση αυτές οι απαλωτριώσεις με τις απαλωτριώσεις που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Δημιουργία κατάστασης εμφυλιακού πολέμου ανάμεσα στους δίθεν εργαζόμενους στην εταιρεία και στους συνειδητοποιημένους αντιδρώντες. Θα ζούμε σε μια ΕΟΣ, δηλαδή η ειδική οικονομική ζώνη, ή ήδη ζούμε σε μια ειδική οικονομική ζώνη. Ιδιωτικός στρατός, αυτή τη στιγμή security, μαζί με την αστυνομία, φυλάνε τώρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Αργότερα, όλη τη μεταλλευτική ζώνη. Και πρέπει να γνωρίζετε με το γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό, μεταλλευτική ζώνη είναι όλος ο Δήμος μας, ο Δήμος Αριστοτέλη. Το πείραμα στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα και ο πυρήνας του πειράματος η βορειοανατολική Χαλκιδική, το κέντρο της φούσκας του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελεύθερου επιθετικού καπιταλισμού που αντικατέστησε τη φούσκα των ακινήτων που έσκασε τον Αύγουστο του 2008 είναι εδώ. Το κέντρο της φούσκας του χρυσού είναι οι σκουριές και πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Να καλησπερίσω και εγώ όλους τους φίλους και τις φίλες. Τους φίλους, τις φίλες, τις συναγωνιστές, συναγωνίστερες, συντρόφους, συντρόφισσες που ήρθαν από άλλα τα μέρη της Ελλάδας για να στηρίξουν τον αγώνα της Χαλκιδικής για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους σε αυτόν. Επίσης να χαιρετήσω τους συντοπίτες εδώ της Ερυσού και των γύρω χωριών που ανταμώνουμε για άλλη μια φορά σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, χθες σε μια σειρά αγωνιστικές κινητοποίησεις και αύριο στις επόμενες. Θα προσπαθήσω κι εγώ με ένα σύντομο τρόπο να θέσω ορισμένα ζητήματα
και ουσιαστικά θα προσπαθήσω να, θέσω, να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα που είναι στα κεφάλια όλων μας. Τέτοια ερωτήματα είναι: μπορεί ο αγώνας της Χαλκιδικής να νικήσει? Πώς μπορεί να νικήσει? Πού μπορεί να στηριχτεί? Τι χρειάζεται να κάνουμε? Προφανώς όσοι είμαστε σε αυτόν τον αγώνα έχουμε δώσει ήδη την απάντηση. Αλλιώς δεν θα είμαστε. Είναι σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να υπογραμμίζεται συνεχώς, ότι αυτό που ζει η Χαλκιδική δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι το αποκλειστικό, παρά είναι ένα κομμάτι ενός μεγαλύτερου παζλ. Και αυτό από διάφορες πλευρές. Τι γίνεται λοιπόν στη Χαλκιδική? Γνωστό είναι βέβαια. Ξεπουλιέται ο τόπος, αλλά και οι άνθρωποι του. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξεπουλιέται αυτή τη στιγμή το σύνολο της χώρας μας με διάφορες μορφές. Το νερό, ο αέρας θα μπορούσα να το κάνω και αυτό, οι δρόμοι, η ενέργεια, τα λιμάνια. Δεν ξεπουλιέται ο λαός μας και ιδιαίτερα η νέα γενιά που προορίζεται να είναι, θυμηθείτε πριν ένα-δύο χρόνια λέγανε η γενιά των 700 ευρώ. Το λέει κανείς πλέον? Κανείς. Είναι η γενιά των 300. Εγώ έχω ακούσει για περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, μιλάω, νέα παιδιά να πηγαίνουν για 200 ευρώ το μήνα. Και πάει παρακάτω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που συμβαίνει πανελλαδικά το βλέπουμε και εδώ, με τον ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ότι ο αντίπαλός μας είναι αποφασισμένος. Δεν θέλει να δεχτεί με τίποτα να χάσει σε αυτό το σημείο εδώ. Δεν θέλει να δεχτεί με τίποτα την ήττα του. Όχι μόνο που αυτό βέβαια θα αρκούσε και από μόνο του, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, όπως λέγανε και στην ελληνική ταινία, μιλάμε για κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια. Αλλά υπάρχει και ένας πολύ βασικός πολιτικός λόγος. Φοβούνται, τρέμουνε, ότι αν σε μια γωνιά της Ελλάδας αυτός ο λαός εδώ για άλλη μια φορά νικήσει, είναι αλήθεια ότι οι νίκες δεν μας περισσεύουν τα τελευταία χρόνια. Αλλά αν συμβεί για άλλη μια φορά, όπως πριν δύο χρόνια για παράδειγμα στην Κερατέα, αυτό θα δείξει το δρόμο σε όλο το λαό μας. Και αυτό θα ξεσηκώσει ανθρώπους, χιλιάδες και εκατομμύρια. Το τρέμουνε αυτό. Όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Για μας. Θα αναφέρω, το έχω ξαναπεί σε μια κουβέντα τελευταία, πριν μερικούς μήνες πήγαμε στους φίλους στα Γιάννενα. Τους φιλοξενούμε κάποιους εδώ, στην Άρτα και στην Πρέβεζα. Κάποιος φίλος εκεί είπε: βαστάτε, γιατί όσο βαστάτε κι εσείς, παίρνουμε κουράγιο κι εμείς. Λοιπόν, έτσι συμβαίνει. Η Χαλκιδική έχει απομειστεί ένα τεράστιο βάρος. Το βάρος και την ευθύνη να νικήσει για τον εαυτό της, αλλά το βάρος και την ευθύνη να νικήσει για το σύνολο του λαού μας. Λοιπόν, να νικήσουμε. Ασφαλώς και μπορούμε, και την απάντηση αυτή την ξέρει με αυτόν τον τρόπο και η κυβέρνηση και Ελντοράντο και τα μεγάλα αφεντικά εντός και εκτός Ελλάδας, είτε λέγονται Μπόμπολας, είτε λέγονται άλλοι οργανισμοί ή διεθνές ξενοκεφάλαιο ή όπως αλλιώς. Το ξέρουν καλύτερα από πολλούς, ίσως όχι από εμάς που αγωνιζόμαστε, από ορισμένους άλλους που ακόμα δεν είναι στον αγώνα. Και επειδή ακριβώς το ξέρουν, κάνουν τα αδύνατα, ό,τι έχουν στα χέρια τους, για να το φρενάρουν. Το ότι σέρνουν εκατοντάδες ανθρώπους στα ανακριτικά γραφεία, τους παίρνουν ακόμα παραβιάζοντας και τους δικούς τους νόμους DNA, το ότι κάνουν προσαγωγές, το ότι τέσσερις προς το παρόν είναι μέσα στις φυλακές και δεν ξέρουμε αύριο τι ξημερώνει. Μπορεί να φαντάζει σαν η δύναμή τους. Δεν πάβει να όμως να είναι και να ομολογούν την αδυναμία τους. Το δικό τους το φόβο. Νιώθουν κυκλωμένοι από τον εχθρό λαό. Έτσι μας βλέπουν.
Μπορούμε λοιπόν να νικήσουμε. Πού μπορούμε να βασιστούμε και σε τι ίσως δεν μπορούμε. Εδώ θέλω να κάνω κάποιες αναφορές. Υπάρχουν πολλές απόψεις ανάμεσά μας. Θυμάμαι φίλους συναγωνιστές εδώ στη Χαλκιδική πριν κάποιο καιρό να λένε «Θα δικαιωθούμε». Δεν μπορεί. Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα μας δικαιώσει. Έγινε και στην Ολυμπιάδα πριν περίπου 15 χρόνια. Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά όμως ότι τα δικαστήρια και η λεγόμενη δικαιοσύνη δεν είναι μαζί μας. Όχι με βάση νομικούς ή άλλους όρους, με καθαρά πολιτικούς, με δεδεταγμένη υπηρεσία. Οι αποφάσεις των Συμβούλων Επικρατείας, οι δύο τελευταίες, οι προφυλακίσεις και ό,τι άλλο συμβαίνει, με αστήριχτα ακόμα ξαναλέω και με τους δικούς τους νόμους, στοιχεία, με πολιτικές ουσιαστικά εντολές της κυβέρνησης και των μεγάλων αφεντικών εντός και εκτός Ελλάδας, αποδεικνύουν ότι είναι από εκεί πλευρά. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτούς λοιπόν. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην αστική δικαιοσύνη. Μπορούμε, υπάρχουν άλλες απόψεις που λένε δεν μπορεί, θα πέσει η κυβέρνηση, θα αλλάξουν τα πράγματα, θα λυθούν. Προφανώς και η κυβέρνηση να πέσει 10 φορές και 100 φορές. Όμως εγώ αναρωτιέμαι και λέω το εξής. Σήμερα τις αποφάσεις αυτές που ζούμε στη Χαλκιδική, αλλά και σε όλα τα άλλα τα μέρη, σε όλα τα επίπεδα, από τις απολύσεις, την ανεργία, τη φτώχεια, το χτύπημα των ασφαλιστικών, των δικαιωμάτων υγείας και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στη χώρα μας και ζούμε. Τις παίρνει ο Σαμαράς και οι υπουργοί του, ο πρωθυπουργός δηλαδή και οι υπουργοί του, ή τους έρχονται έτοιμα τα ραβασάκια και απλά εκτελούνε. Νομίζω είναι τόσο φανερό στον καθένα πλέον ότι είναι εκτελεστικά όργανα και ότι η πραγματική εξουσία, η πραγματική εντολοδόχη είναι αυτοί που κατέχουν την οικονομία, που ελέγχουν τη χώρα, τον κρατικό μηχανισμό. Δεν βγαίνουν στα κανάλια αυτοί. Θα αλλάξει αυτό το καθεστώς αν αλλάξει μια κυβέρνηση. Ακόμα και οι νέοι κυβερνώντες έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Προφανώς όχι. Μπορούμε λοιπόν να βασιζόμαστε μόνο στην αλλαγή της κυβέρνησης. Στην αλλαγή της κυβέρνησης. Εγώ νομίζω όχι. Εκλογικές τους τρόπους θα γίνουν οι ανατροπές. Όχι αθαπάτες. Εκλογικές τους τρόπους θα γίνουν οι ανατροπές. Θέλουμε τα δάση, τη γη και το νερό και όχι ένα τάφο φτιαγμένο από χρυσό. Θέλουμε τα δάση, τη γη και το νερό και όχι ένα τάφο φτιαγμένο από χρυσό. Και υπάρχει το ζήτημα το μεγάλο. Πού μπορούμε να στηριχτούμε? Νομίζω η απάντηση έχει δοθεί. Στην πράξη. Στον εαυτό μας, στο διπλανό μας, στις δικές μας δυνάμεις, στις δυνάμεις του άλλου λαϊκού ανθρώπου που είναι παραδίπλα και παραδίπλα, είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα Γιάννενα, παντού. Εκεί μπορούμε να στηριχτούμε. Πού στηρίχτηκε η κερατέα και νίκησε πριν 2 χρόνια? Σε αυτό. Πού θα στηριχτούμε και θα νικήσουμε κι εμείς? Πάλι σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ο δρόμος μας είναι ένας. Το κίνημα είναι απλώς. Έχει κάνει πολλά βήματα. Επειδή έχω ζήσει από μέσα και από κοντά. Σήμερα δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν ένα χρόνο. Έχω γίνει πολλά βήματα αυτό το διάστημα. Αλλά έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα. Η Χαλκιδική έχει ακόμα πολλά κομμάτια που πρέπει να μπουν στον αγώνα. Και αυτά τα κομμάτια είναι ίσως και αρκετά κοντά μας. Η Βόρεια Ελλάδα έχει να κάνει, έχει μπει, αλλά πρέπει να μπει πολύ ακόμα γιατί την ενδιαφέρει και άμεσα. Η Θεσσαλονίκη έχει κάνει μαζί με τη Χαλκιδική το μεγάλο συλλαλητήριο στις 9 Μάρτη, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Εγώ τολμώ να ανιωρεύομαι ότι στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση 7 του μηνός που είναι ένα ραντεβού, επόμενο ραντεβού, θα είμαστε πολλές δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων, γιατί όχι και 50 και 100. Στις 3 Αυγούστου που θα ξανανεβούμε στον Κάκαβο μαζικά για να δηλώσουμε και να πούμε, παρόλο που ξέρουμε ότι τα μάτια είναι εκεί,
και θα μας περιμένουν μαζί με τα χημικά τους, μαζί με όλα τα όπλα που έχουν. Εμείς θα είμαστε εκεί, να είμαστε πολλές χιλιάδες, όσο και να χτυπάνε, εκεί θα επιμένουμε και θα τους πούμε ότι το βουνό, ο τόπος είναι δικός μας και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω για να το χαρίσουμε σε κανένα. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος. Όσο και να οπισθοχωρούμε κάποιες στιγμές τακτικά και για λίγο, θα ξαναεπιστρέφουμε. Βία και καταστολή, χρυσά φύγε θα πάρετε απ' την Χαλκιδική. Όλοι μας πήρε παιδιά. Βία και καταστολή, χρυσά φύγε θα πάρετε απ' την Χαλκιδική. Αυτό θα κάνουμε και θα αναγκάσουμε και την τωρινή και όποια πιθανόν αυριανή κυβέρνηση ή και δήμαρχος, γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχτούν, θέλοντας και εμείς να δικαιώσουν τον αγώνα μας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Εδώ είναι ο τόπος μας και κάνουμε κουμάντο. Εδώ δεν είναι Καναδάς, δεν είναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε το πιο σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή 4 δικοί μας άνθρωποι είναι στα χέρια τους. 4 παιδιά αυτού του τόπου που τολμήσανε, λέει, να αγωνιστούν για να μην αναγκαστούν τα παιδιά τους να φύγουν από τον τόπο τους. Απ' τους αγωνιστές! Ακούστε τα παιδιά! Λευτεριά στους ηλιθέτες! Από εδώ και πέρα πρέπει να τους στείλουμε το μήνυμα που τους στέλνουμε, αλλά ακόμα πιο δυνατά. Δεν πρέπει να σηκωθούν και οι πέτρες να απαιτήσουν τα παιδιά να έρθουν εδώ, γιατί ανήκουν εδώ και όχι εκεί που τα κρατούν. Ένα. Δεύτερο, δεν πρόκειται να ανοιχτούν και μην τολμήσουν να σκεφτούν να αυξήσουν τον αριθμό των φυλακισμένων. Να πω δύο λόγια για τις τελευταίες εξελίξεις. Μας ανακοινώσανε, λέει, ότι καθυστερούν την εξόριξη και έχουν την απέτηση εμείς να χάψουμε τα παραμύθια που μας λένε. Έχουν την απέτηση να πιστεύουμε τα παιχνίδια που λένε ότι χρυσός ανεβαίνει, κατεβαίνει. Λες και εμείς δεν ξέρουμε ότι αυτό που σήμερα λένε καθυστερούμε ένα χρόνο, αύριο θα κάνουν μια άλλη ανακοίνωση και θα πούνε το επιταχύνουμε 2 χρόνια. Λες και εμείς δεν ξέρουμε ότι το μόνο πράγμα που θα τους σταματήσει είναι ο δικός μας αγώνας. Γι' αυτό λοιπόν δεν εφησυχάζουμε. Είμαστε εδώ, θα είμαστε στο βουνό, θα είμαστε παντού και θα είμαστε εμπόδιό τους. Είμαστε οι αγώνες, μπορούν και θα νικήσουν την επίθεση, θα τη σταματήσουν. Είμαστε οι αγώνες, μπορούν και θα νικήσουν. Θα κάνω μια αναφορά. Τους έχω ξαναχαρακτηρίσει έτσι, ξέρω κάποιοι από εσάς μπορεί να αντιδράσετε. Εγώ θα πω στους ανθρώπους που εγώ θα πω στους φίλους που δουλεύουν στα μεταλλεία και ξεχωρίζω τον όγκο του κόσμου από ορισμένους που συνειδητά έχουν πουλήσει την ύπαρξή τους, τη συνείδησή τους και τον εαυτό τους αντί πινακίου φακής, δεν ξέρω, μπορεί και παραπάνω. Θα κάνω έκκληση σε αυτούς τους ανθρώπους, όσο προλαβαίνουν και όσο υπάρχει καιρός, να καταλάβουν ότι το μεροκάματο που επιδιώκουν, καταλαβαίνουμε όλη την ανάγκη του μεροκάματος σήμερα, γιατί δεν περισσεύει σε κανένα το χρήμα πλέον και πολλοί από εμάς είναι άνεργοι. Λοιπόν, να καταλάβουν το μεροκάματο που κάνουν, είναι μεροκάματο στο γκρέμισμα του σπιτιού τους. Και ότι η πολιτική της εταιρείας, του ΠΑΧΤΑ και των λοιπών συνεταίρων, να δημιουργήσουν εφηλιοπολεμικό κλίμα στην περιοχή, πράγμα που ορισμένα χωριά, όπως σε Μεγάλη Παναγία παράδειγμα, το ζούνε, δεν στρέφεται μόνο εναντίον του αγώνα. Είναι και αυτό. Στρέφεται και εναντίον των ίδιων.
να σκεφτούν όταν θα έρθει η στιγμή, και από ό,τι φαίνεται άρχισε και ήρθε ήδη για κάποιους. Τα πρώτα μηνύματα φτάνουν. Όταν έρθουν η στιγμή να σταθούν απέναντι στην εταιρεία, γιατί μην ξεγελούνται. Ποτέ καπιταλιστής δεν λυπήθηκε τον εργάτη. Ποτέ δεν ήταν συνεργάτης του, όπως ίσως κάποιοι εργαζόμενοι έχουν αυταπάτες. Ο καπιταλιστής τον εργάτη του θέλει να τον στραγγίξει. Και αφού τον στραγγίξει, να τον πετάξει στα σκουπίδια. Όταν λοιπόν έρθει αυτή τη στιγμή, και θα έρθει πολύ γρήγορα, αυτό που ακούω, ότι μου έλεγαν τα παιδιά από τη Μεγάλη Παναγία πριν, ότι σε δασεργάτες που έχουν βοηθήσει την εταιρεία να ξηρίσουν το βουνό, τους τάζανε ένα αλφα ποσό το μήνα και τους δίνουν τα μισά. Γιατί να είναι διαφορετικό για τους άλλους? Δεν είναι κομμάτι της μνημονιακής πολιτικής και όλης της πολιτικής που ζει το σύνολο του λαού μας? Γιατί δεν θα είναι για αυτούς έτσι? Λοιπόν, όταν θα είναι έτσι τα πράγματα, και θα είναι πολύ σύντομα, ποιος θα τους στηρίξει στην περιοχή? Ποιον αγώνα θα μπορέσουν να κάνουν αν έχουν απομονωθεί από την υπόλοιπη, από τους φυσικούς τους συμμάχους? Να λοιπόν, γιατί το να κλείνουν τα μάτια και να έχουν τις αυταπάτες ότι θα βρουν το μέλλον τους μέσα από την εταιρεία είναι μια μεγάλη αυταπάτη. Να λοιπόν, γιατί πρέπει εδώ και τώρα να τα παρατήσουν, να βρουν το μέλλον τους, να ψάξουν ακόμα και για, ίσως και για δουλειά, μέσα από τον αγώνα και μέσα από τους κάνει όλος ο κόσμος. Δεν είναι εχθροί μας λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να συνεχίζουν να κάνουν ό,τι δεν βλέπουν. Θα τελειώσω, δεν θα σας κουράσω. Θα τους θα κερδί σε μας καταστροφή. Έξα τα μεταλλεία απ' τη γραντή δική. Θα τους θα κερδί σε μας καταστροφή. Έξω τα μεταλλεία απ' τη γραντή δική. Θα κλείσω με μία υπόσχεση που νομίζω ότι τη δίνουμε όλοι. Όπου και να βρεθούμε από αύριο, μεθαύριο, είτε είμαστε εδώ, στην Ερισσό, είτε στην υπόλοιπη Χαλκιδική, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στα άλλα μέρη της Ελλάδας από όπου ήρθαν πολλοί φίλοι και συναγωνιστές και σύντροφοι, θα βάλουμε όλοι πλάτη και στο τέλος θα είμαστε νικητές. Και η υπόλοιπη Ελλάδα πολύ σύντομα ή λίγο αργότερα θα λέει, θα νικήσουμε κι εμείς, όπως χθες νίκησε η Κερατέα, όπως τώρα θα λίγο νικάει η Χαλκιδική, όπου θα νικήσουν οι εργαζόμενοι, οι ένεργοι, ο λαός μας. Και θα τόλουν η ευκαρπία, που μου θυμίζουν εδώ φίλοι και συναγωνιστές στον αγώνα τους ΜΑ και οπουδήποτε αλλού. Και να τολμήσουμε, ναι, να ονειρευτούμε μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που πραγματικά θα νίκει σε εμάς, στα παιδιά μας, και θα έχουν μέλλον να ζήσουν. Κι όσοι, κι όσα λαμόγια, κι όσοι κοπρίτες, ντόπιοι και ξένοι, θέλουν και μας ρουφάνε το αίμα, να πάνε εκεί που τους ταιριάζει. Συγγνώμη για την κοβέντα, αλλά στο διάολο. Όλα τα παιδιά, τα αγωνιστικά, που είναι εδώ μαζί μας και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, επειδή τα λόγια είναι πολύ φτωχά μπρος σε όλα αυτά που ζούμε, θα ήθελα να σας πω δύο κουβέντες, δεν θα σας κουράσω πολύ. Είμαστε αποφασισμένοι αυτό τον τόπο να μην τον παραδώσουμε σε κανενού τα χέρια, σε κανένα χρυσοθύρα, σε κανένα πολιτικό, σε κανένα ρουφιάνο, σε κανένα πουλημένο τομάρι. Είμαστε εδώ, ζούμε και αναπνέουμε για αυτόν τον ευλογημένο τον τόπο. Και επειδή σήμερα με μεγάλη μου χαρά βρίσκεται ανάμεσά μας κάποιος από την κυβέρνηση, θα ήθελα να του πω ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθε στην Ιερισσό σήμερα και να δώσει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Αν ο κύριος Σαμαράς αποκαλεί εμάς τον κόσμο, τα παιδιά μας που πέφτουν λιπόθυμα από τα δακρυγόνα, ότι η επένδυση θα γίνει με κάθε κόστος, όταν φυλακίζει τα δικά μας τα αδέρφια, όταν αυτή τη στιγμή 4 δικά μας παιδιά είναι μέσα στη φυλακή και αυτοί οι ρουφιάνοι είναι ελεύθεροι, εγώ θα του πω ότι τη φωνή μας δεν μπορεί να τη φυλακίσει κανείς. Μα κανείς. Αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω. Θα πέσουμε μόνο νεκροί. Γεια
σας και από μένα να ευχαριστήσουμε τις αγωνιστικές κινήσεις και τους μαθητές που συμπαραστέκονται στον αγώνα μας, και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η αλληλεγγύη στον αγώνα μας είναι ίσως το σημαντικότερο. Γι' αυτό που είπε ο Σωτήρης, ότι πρέπει να απλώσουμε τον αγώνα μας στην υπόλοιπη Χαλκιδική, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο μόνος τρόπος να τους σταματήσουμε είναι να κάνουμε το θέμα μας γνωστό σε όλη την Ελλάδα και να ξεσηκώσουμε όλη την Ελλάδα. Ζούμε εδώ σε ένα ιδιότυπο καθεστώς. Ζούμε σε μια χούντα, έχουμε εκτροπή από τη δημοκρατία. Τα ζούμε καθημερινά. Δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά. Είναι αποτελέσματα της πολιτικής που επιβάλλεται στα πλαίσια του μνημονίου, στα πλαίσια του ξεπουλήματος του εθνικού μας πλούτου, στα πλαίσια της οικονομικής καταστροφής μας. Σε λίγο καιρό, μετά την, αν τους αφήσουμε να καταστρέψουν τον τόπο μας και να μας βάλουν φυλακή, θα γίνει και η περιοχή μας και μια ειδική οικονομική ζώνη. Μην νομίζουν αυτοί που δουλεύουν εκεί ότι θα συνεχίσουν να τους πληρώνουν με τον ίδιο τρόπο. Θα τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο και θα τους πούν αν θέλεις μένεις, αν θέλεις φεύγεις. Και πολλοί από αυτοί δεν θα είναι χρήσιμοι εκεί, θα φύγουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί θα χρειαστούν λιγότερο αλλά και ειδικευμένο προσωπικό. Ακόμη πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο αγώνας μας δεν έχει επιστροφή. Αυτή τη στιγμή αυτοί που είναι κατηγορούμενοι, αυτοί που αδίκως τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, είναι κοντά στους 100. Αν σταματήσουμε τον αγώνα μας θα πάμε φυλακή. Ο μόνος δρόμος είναι όχι μόνο η συνέχιση, αλλά αγώνας με μεγαλύτερη ένταση. Στον Κάκαβο, στη Θεσσαλονίκη, στις 7 του Σεπτέμβρη, πρέπει να τους δείξουμε ότι είμαστε πολλοί και δυνατοί και ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Ή θα φύγουν ή θα πεθάνουμε στον αγώνα. Δεν έχει ο δρόμος μας επιστροφή. Αγώνας μέχρι τη νίκη. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013. Πάμε πέρα, πάμε γερά, δικά μας είναι τα νερά, δικά μας είναι τα νερά. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, πάμε γερά, δικά μας είναι τα βουνά. Είδες αυτόν που τρώει. Μπορείτε να κοιτάξετε αριστερά. Ο πέμπτος αντιπρόεδρος. Η πολιτική της μεγάλης συμμορίας ξεπούλησαν τη Χαλκιδική. Εμείς από τη μεριά μας, ως θεματοφύλακες της πατρίδας μας, λέμε ξεκάθαρα και βροντερά όχι στο ξεπούλημα της Χαλκιδικής, όχι στην εξόρυξη του χρυσού, ναι στη ζωή, ναι στο νερό. Η Χαλκιδική, το Κιλκής, η Ροδόπη και ο Εύρος αποτελούν το χρυσάφι της Ελλάδας, αλλά μόνο για τους Έλληνες και όχι για τα αρπακτικά. Για ακόμα μια φορά θα πρέπει να απευθύνω ότι η πνοή μας και η ψυχή μας είναι κοντά στα φυλακισμένα παιδιά μας, λευτεριά στα αδέρφια μας. Και να στείλουμε το μήνυμα
στα μπλόκα κρατάμε θερμοπύλες. Όσο μας φοβούνται, τόσο περισσότερο θα είμαστε παρόντες. Ο αγώνας αυτός όχι μόνο θα συνεχιστεί, έγινε πλέον ιερός. Αγωνιζόμαστε για τη ζωή, γι' αυτό αγωνιζόμαστε με την ψυχή. Καλή δύναμη σε όλους. Φυλακές, κάτω τα χέρια απ' τους αγωνιστές. Λοιπόν, αφού ο κύριος βουλευτής μας τρώει, ας ακούσει το τι θα φάμε εμείς Δευτέρα και Τρίτη, όπου μας καλούν στο αστυνομικό τμήμα στον Πολύγυρο. Στο όνομα του νόμου, εμείς, ο αντιπαστυνόμος Μουταυσής Γεώργιος του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου, ως ανακριτικός υπάλληλος, και ο αστυνόμος Α, Τζάβαλος Ιωάννης, της ίδιας υπηρεσίας, ως δεύτερος ανακριτικός υπάλληλος, δυνάμει του άρθρου 31 κοινικού δικονομικού, καλούμε τον ΤΑΔΕ. Λοιπόν, Τρίτη στις 19:30, εμφανιστεί ενώπιόν μας το κατάστημα του ΤΑΦ Α Πολυγύρου, Χαριλάου Τρικούπη, αριθμό 41, πρώτος όροφος, για να εξεταστεί ανομωτή στα πλαίσια προκαταρτικής εξέτασης που διενεργείται για την παράβαση των άρθρων 167, αντίσταση, 189, διατάραξη κοινής ειρήνης, 197, διατάραξη συνεδριάσεων, 264, εμπρισμός, 272, παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, 273, κοινώς επικίνδυνη βλάβη, 308, απλή σωματική βλάβη, 325, παράνομη κατακράτηση, 361, εξύβριση, 382, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, και νόμος 2168 του 1993 περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και άλλα, κατόπιν της υπαριθμών 2012, 1700, 1744, 1788, 1968 και 2687 από την 25η Δευτέρου του 2013, παραγγελία εισαγγελέας πρωτοδικών Χαλκιδικής. Αυτός τα τρώει και εμείς τρώμε άλλα. Λοιπόν, ας καταλάβουν αυτοί οι πουλημένοι ότι δεν δεχόμαστε αυτές τις κατηγορίες και αντιστεκόμαστε. Ευχαριστώ. Ο λόγος σε όποιον θέλει να ανέβει. Εδώ. Και θέλω να στείλω ένα αγωνιστικό χαιρετισμό από την Πέρκα, Περιαστική Καλλιεργητές, οι οποίοι είχαμε μια μετοχή στη γιορτή του Πελίτη και εκεί μας είχαν ανακοινώσει ότι πήγε η εταιρεία να λαδώσει την οργάνωση του Πελίτη, τη γιορτή που καθιερώνεται κάθε χρόνο στο Παρανέστη της Δράμας. Αλλά αυτοί είναι πασίγνωστοι ότι το αρνηθήκαν. Λοιπόν, αγωνιστικό χαιρετισμό από την Πέρκα.